Είναι οι δυτικές συνοικίες, εδώ μεγαλώσαμε. Ιδιαίτερα στα νεανικά μας χρόνια έχουμε δώσει αρκετούς αγώνες με πολλούς φίλους, συμμαθητές κτλ. Οπότε αυτό που θα ήθελα να τονίσω, ίσως από τη θέση του όριμου επιστήμονα, μιας και ασχολούμαι με την έρευνα του καρκίνου και με την αναγενετική ιατρική στα βλαστικά κύτταρα, θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω αυτά που ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό σε σχέση με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές από τους φωστήρες σε εισαγωγικά της επιστήμης. Αυτό που θέλουν να τονίσουν και θέλουν να προβάλλουν είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα είναι μια κανονικότητα, ότι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και σε τελική ανάλυση ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βάλουν με τις διαβολικές δυνάμεις της φύσης. Άρα τι απομένει στον άνθρωπο? Να προσεύχεται στο Θεό, να λύνει τα προβλήματά του σε προσωπικό επίπεδο, διότι και ο πιο οργανωμένος κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Εμείς οι επιστήμονες, αλλά και ευρύτερα η κοινωνία, γνωρίζει σήμερα ότι ζούμε στα γεγονότα της τεχνικής νοημοσύνης. Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει τεράστια άλματα στις βιοιατρικές επιστήμες, ότι έχει χαρτογραφηθεί το DNA του ανθρώπου, ότι παράγονται φάρμακα με πολύ γρήγορο ρυθμό, και άρα η επιστήμη έχει μία δυναμική που μπορεί να λύνει τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Άρα το καθήκον που έχουν οι άνθρωποι του αγώνα, οι άνθρωποι της λαϊκής συσπήρωσης, είναι να αναδείξουν τη δυναμική της επιστήμης, να αναδείξουν τις μελέτες που υπάρχουν στα ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήμια, όπως παράδειγμα της Θεσσαλίας, που είχε συγκεκριμένη πρόταση για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία, το Πολυτεχνείο Αθηνών, το οποίο έχει συγκεκριμένη μελέτη για πιθανή πλημμύρα στην Αθήνα όσο δεν συντηρείται ο Κηφισός, και από την άλλη μεριά όλοι οι αγωνιστές πρέπει να δείξουν, να αναδείξουν μάλλον και να ξεσκεπάσουν όλη αυτή την παραφιλολογία γύρω από την κλιματική αλλαγή και για τα δεινά που φέρει αυτή. Άρα είναι αναγκαίο εμείς οι υποψήφοι, όλος ο λαός των περιοχών που συμμετάσχουν στις εκλογές, συμμετάχουν στους αγώνες, να αγωνιστούμε για ένα υγιές περιβάλλον, να αγαπήσουμε τα δάση, διότι αν δεν γίνει αυτός ο αγώνας, τα δεινά που θα έρθουν θα είναι πολλά και θα συσχετίζονται με νέες ασθένειες και με νέες πανδημίες.